Οι φαρμακοποιοί τώρα, κυρίες και κύριοι, αποφάσισαν την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους. Πάμε στη Λουίζα Κροντήρη. Είναι, Λουίζα, μια κίνηση καλής θέλησης προκειμένου να αναζητηθεί ένας συμβιβασμός ή υπάρχει κάποια συμφωνία στο παρασκήνιο με την κυβέρνηση? Από ό,τι λένε, είναι μάλλον μία κίνηση καλής θέλησης. Οι φαρμακοποιοί λοιπόν ανοίγουν τα φαρμακεία τους από αύριο, αλλά μόνο προσωρινά όπως τονίζουν, καθώς το Σάββατο έχουν νέα γενική συνέλευση στον Πανελληνοφαρμακευτικό Σύλλογο για να αποφασίσουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Η προσωρινή αυτή αναστολή, όπως είπαμε, έρχεται ως ένδειξη καλής θέλησης, ύστερα από την εμπλοκή που έχει προκύψει στις διαπραγματεύσεις για το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Οι φαρμακοποιοί λοιπόν, όπως λένε, θέλουν να δώσουν το περιθώριο στην κυβέρνηση να μπορέσει να αποδείξει ότι μπορεί να αρνηθεί να εφαρμόσει πράγματα τα οποία έχει ήδη απορρίψει η υπόλοιπη Ευρώπη. Όπως φαίνεται, υπάρχουν σύμφωνα με πληροφορίες δύο κορυφαία κυβερνητικά στελέχη τα οποία έχουν εκφράσει την έντονη αντίδρασή τους, την πολύ έντονη αντίδρασή τους στο πλήρες άνοιγμα του επαγγέλματος των φαρμακοποιών και μάλιστα επικαλέστηκαν απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που απαγορεύει σε μη φαρμακοποιούς να ανοίγουν φαρμακεία. Και μάλιστα φαίνεται ότι και στο στρατό τη συγκυβέρνηση, πολλοί είναι οι βουλευτές, αρκετοί είναι οι βουλευτές, οι οποίοι συντάσσονται με αυτή την άποψη. Βέβαια, οι πιέσεις που έρχονται από το αντίπαλο στρατόπεδο, από τους θεσμούς και κυρίως από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι πάρα πολύ έντονες. Ιδανικά, ήδη οι φαρμακοποιοί θα ήθελαν να είχαν το 51% του μετοχικού κεφαλαίου του φαρμακείου. Αυτό βέβαια που κυρίως τους ενδιαφέρει είναι να έχουν την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του φαρμακείου. Τα μηνύματα βέβαια που μας έρχονται λένε ότι μάλλον το ποσοστό έχει κλειδώσει αρκετά χαμηλότερα, φαίνεται να κλειδώνει γύρω στο 20%, στην περίπτωση βέβαια που όντως έχει αποφευχθεί το άλλο ενδεχόμενο που είχε πέσει αρχικά στο τραπέζι, δηλαδή ο φαρμακοποιός να είναι απλώς ένας υπάλληλος στο φαρμακείο. Σε αυτό λοιπόν το κλίμα, οι φαρμακοποιοί αναστέλουν για 2 μέρες τις κινητοποιήσεις τους με την προοπτική μάλλον να τις ξαναξεκινήσουν από Δευτέρα και μάλιστα με μία μορφή όπου θα απεργούν 3 μέρες, θα δουλεύουν τις υπόλοιπες 2. Είναι κάτι το οποίο το είχαν κάνει για 2 με 2,5 μήνες και παλαιότερα το 2011 και μάλιστα είχε υποχωρήσει τότε η κυβέρνηση στο αίτημά τους. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι φαρμακοποιοί βρίσκονται και αυτοί σε δεινή οικονομική θέση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΕΟΠΗ τους χρωστά εκατοντάδες εκατομμύρια τους τελευταίους μήνες και σίγουρα μια παρατεταμένη συνεχής απεργία δεν θα ήταν εύκολη να την πετύχει. Άρα, ολιγοήμερη ανακοχή, ωστόσο το μέτωπο παραμένει ανοιχτό και πάρα πολύ δύσκολο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα. Τώρα...